Εδώ είναι πολύ καλός ο καιρός και ήρθα με την οικογένειά μου να ψωνίσω. Με καλή διάθεση και φορώντας το πιο πλατή χαμόγελο, οι καταναλωτές ξεχύνονται στους δρόμους και τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Ήρθαμε, ψωνίσαμε, μπαίνουμε στο εορταστικό mood. Έχουμε σειρά προτεραιότητα στα ψωνιά. Βεβαίως. Ξεκινάμε από τα μωρά και ανεβαίνουμε πάνω-πάνω. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη μοίρα. Δεν έλειψαν όμως και τα παράπονα από τους άντρες. Ενώ δηλώνουν ότι αυτοί πληρώνουν, βρίσκονται τελευταίοι στη λίστα των δώρων. Η γυναίκα πήρε απ' όλα, ούτε ξέρω δώρα. Σάντες, ρούχα, παπούτσια. Εγώ έφτασα στην εποχή που αρχίζω να δίνω τώρα, δεν θέλω να αγοράζω. Ναι, ασφαλώς τα εγγονάκια πρώτα και μετά η υπόλοιπη οικογένεια. Ο εαυτός σας πού βρίσκεται στη λίστα? Στο μηδέν. Εκτός από τα ψώνια, ο κόσμος ένεκα του καλού καιρού απόλαυσε και τον καφέ του. Φτάμε να πιούμε τον καφέ μας, να κάνουμε τα ψώνια μας. Έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ καιρό να δούμε την Μακαρίου έτσι. Τι ήρθατε να κάνετε σήμερα, έτσι που είναι και καλός ο καιρός? Βολτούλα, καφεδάκι. Τα εμπερίπατον να πιούμε καφέ. Τα ψώνια είναι ακριβά. Ως τον καφέ είναι μια χαρά. Στο ωραίο σκηνικό στην πρωτεύουσα προσθέθηκαν και οι μουσικοί του δρόμου, οι οποίοι με τις μελωδίες τους χάριζαν χαμόγελα και αισιοδοξία. Εκτός από τους εμπορικούς δρόμους, το αδιαχώρητο επικρατούσε και στις υπεραγορές. Οι καταναλωτές πέφτουν να προμηθευτούν τα τελευταία τους αγαθά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τα λαχανικά και το κρέας πρώτα στις πωλήσεις. Η σούβλα βέβαια θα έχει την τιμητική της. Ψώνια, ναι, τα τελευταία. Εσείς θα κάνετε σούβλα, γαλοπούλα? Και τα δύο. Μια γαλοπούλα, παραμονή σούβλα, γι' αυτό και τα κάρβουνα. Κάνουμε τα τελευταία μας ψώνια λόγω της μέρες των Χριστουγέννων. Απλά θα γιορτάσουμε μαζί με την οικογένεια και τελευταία στιγμή σε shopping. Ένα με φάμε, ένα φάμε. Όσα και να στοιχίζουν, ένα τα αγοράσουμε. Τα τελευταία κρέατα, τα τελευταία λαχανικά. Λόγω των ημερών, επιποδός είναι και η αστυνομία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των οδηγών και των πολιτών. Η αστυνομία εντατικοποιεί τους ελέγχους και τις δράσεις της. Ήδη από χθες εντατικοποιούνται οι τροχονομικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο Παγκύπρια. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, θα ψήσουν οι πολίτες τη σούβλα τους και θα απολαύσουν το χριστουγεννιάτικο τους τραπέζι. Και αύριο δεν αναμένεται να μας επηρεάσει κάτι, κυρίως εύθυος καιρός, με θερμοκρασίες πιο πάνω από τις μέσες, 22 βαθμούς περίπου στο εσωτερικό και στα παράλια. Στο κλίμα των ημερών και η ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα, με το κίνημα Ασπίδα να μοιράζει δεντρίλες στους μεγάλους, ενώ τους μικρούς τους ανάλαβε ο Άης Βασίλης με τα δώρα του. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία.